Θα ανοίξουμε μια παρένθεση μπασκετική. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με καλαθοσφαιριστή της ομάδος. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον όμως έρχεται σιγά σιγά η μία πίσω από την άλλη και για τον Σοκ και για τον Έντβιν Σέσκους. Η πρόσφατη για την ανανέωση του Κώστα Κακαρούδη, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας, και να του ευχηθούμε καλή δύναμη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καλή εβδομάδα, Κώστα, από την Ρόγια Μπλε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Και μια παραμονή που θέλω να πιστεύω ότι θα σε φέρει και εσένα και τους συμπαίκτες σου σε καλύτερη μοίρα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν σε σχέση με πέρυσι, έτσι, με την άνοδο αυτή τη φορά. Αυτό ελπίζουμε όλοι. Τώρα με πολύ πολύ πιο καθαρό μυαλό, γιατί πέρασε αρκετός καιρός από τα play-off, εκείνα τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Πάτρας, και γενικότερα όλη τη χρονιά μπορείς να εντοπίσεις τους ένα, δύο, τρεις, δεν ξέρω, βασικούς λόγους που η ομάδα δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος λόγος. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή, ε. Ναι, αλλά μπορώ να εστιάσω σε κάτι. Μπορώ να πω ότι σίγουρα δικήσαμε τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα είχε ένα ολοκληρωμένο ρόστερ, το οποίο νομίζω μαζί με το Περιστέρι ήταν το καλύτερο. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, τα βελτιώσαμε, αλλά μετά παίζει ρόλο νομίζω και το άδικο, ο άδικος τρόπος διεξαγωγής στο play-off. Αυτό το 2-0 με την Πάτρα, ναι. Που δεν γίνεται πουθενά άλλου, έτσι, μόνο στην Α2 Αδρών γίνεται. Ναι, γίνεται το θεωρώ εντελώς χαζό και δεν ευνοεί την καλύτερη ομάδα σε διάρκεια. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Περιστέρι, το οποίο και αυτό στην αρχή δεν ήταν... Βασικά θέλω να πω ότι δεν είναι... Γενικά οι ομάδες χτίζονται βήμα-βήμα και παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες, παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί, παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Και το Περιστέρι μπορεί να εμφανίστηκε στο τέλος σαν μια υπερομάδα, αλλά είχε αυτά τα προβλήματά του. Mm-hmm. Στις αρχές κέρδισε κάποια μάτσα δύσκολα. Αυτά δημιουργούν ψυχολογία βήμα-βήμα. Υπήρχε και μια καλύτερη μεταχείριση από την διαιτησία, από όσο μπορώ να γνωρίζω. Όλα αυτά λιθαράκι-λιθαράκι χτίζουν μια ψυχολογία, χτίζουν μια ομάδα η οποία, έχοντας αυτό το σερί που έκανε το Περιστέρι, νομίζω ότι έτσι κατέληξε στο να είναι τόσο καλύτερη από τις υπόλοιπες ομάδες. Όσον αφορά εμάς, είχαμε κάποιες ατυχίες, είχαμε κάποια προβλήματα και στο τέλος φάνηκε ότι με ένα παιχνίδι, με μια ομάδα από την οποία ήμασταν καλύτερη, το οποίο νομίζω το αποδείξαμε και μέσα στο Ιβανόφιο, χάσαμε στην Πάτρα όπως χάσαμε και χάθηκε ολόκληρη σεζόν, η οποία θα έπρεπε να εξελιχθεί με άλλο τρόπο κατά μένα. Πληρώσατε ουσιαστικά, Κώστα, τις δύο ήττες στην κανονική διάρκεια από τον Απόλλωνα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Το οποίο για μένα είναι τέλος άδικο. Δηλαδή, σε διάρκεια ενός πρωταθλήματος που κρίνονται οι ομάδες, δείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι και από, και από την Πάτρα και από το Χολαργό. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ανέβηκε ο Χολαργός στο τέλος. Πλέον μιλάμε για μια κατά πάσα πιθανότητα διαφορετική ομάδα. Όπως χτίζεται σε συνεργασία του προπονητή σου με τον κύριο Δρακόπουλο, με την διοίκηση, και λέω διαφορετική γιατί έφυγαν αρκετά παιδιά. Κάποιοι βέβαια από την περσινή ομάδα παραμένουν, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης, όπως είναι ο Αθανασούλας που θα μείνει. Θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει με τον Χαριδόπουλο. Και έρχονται παίχτες με τον Σέσκους, με τον Σοκ. Ο Σοκ, θυμίζουμε, με ελληνική υπηκότητα αγωνίζεται. Δύο ερωτήσεις. Η μία, η άποψή σου για την φετινή προσπάθεια που θα ξεκινήσετε σε λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 20 του μηνός μαζεύεστε. Και η δεύτερη για τη δική σου απόφαση να παραμείνεις στον Ηράκλη. Συνδυαστικά, αν θες. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, θα παραμείνει και ο Αγγελακόπουλος και ο Καλαϊτζίδης. Ο Αγγελακόπουλος και ο Καλαϊτζίδης, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Αγγελακόπουλος ανανέωσε, ο Καλαϊτζίδης είχε συμβόλαιο από πέρυσι. Υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος κορμός, το οποίο για μένα είναι θετικό. Mm-hmm. Έμεινε και ο προπονητής με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Η ομάδα έδειξε κάποια πράγματα, το οποίο και αυτό είναι θετικό για μένα. Τώρα τα νέα αποκτήματα δεν τα γνωρίζω προσωπικά. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Ελπίζουμε να κλείσει θετικά και το θέμα του ψηλού, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μαζί με τον Ιωνικό, ο οποίος φαίνεται να έχει κινηθεί πολύ δυνατά, θα είμαστε τα δύο φαβορί για την άνοδο. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Φάνηκε και πέρσι ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.
οπότε να ευχηθώ να έχουμε υγεία καταρχήν και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο στο τέλος. Η δική σου η απόφαση ήρθε άμεσα, ήρθε γρήγορα, καθυστέρησε, τι ακριβώς συνέβη? Η δική μου απόφαση, η αλήθεια είναι ότι είχα πει από την αρχή που είχα μιλήσει και με τον προπονητή και με τον κύριο Δρακόπουλο ότι η προτεραιότητά μου ήταν ο Ηρακλής. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις, υπήρχαν και από Α1 τις οποίες σκέφτηκα σοβαρά, αλλά τελικά αποφάσισα με την οικογένειά μου ότι το καλύτερο για μας θα είναι να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να μείνουμε στο Ηρακλή και να ολοκληρώσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση πέρυσι. Αυτό που αφήσατε και εσένα και τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου που θα τους ξανά έχεις τώρα στην ομάδα, πόσο σας έχει πεισμώσει, Κώστα? Γιατί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 8 χρόνια και μιλάω τώρα αφού γράζοντας και τον κόσμο του Ηρακλή καθημερινά εδώ μέσω της εκπομπής, πονάνε, έτσι. Ο πόνος είναι η πιο χαρακτηριστική λέξη που μπορώ να βρω. Γιατί 8 χρόνια όταν μιλάμε για τέτοια ομάδα όπως είναι η Ηρακλής είναι επίπονο. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για τον κόσμο του Ηρακλή που αξίζει να είναι στην Α1. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και λέω πόσους σε έχει πεισμώσει και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά να το πετύχετε επιτέλους. Πάρα πολύ. Και με τα παιδιά που έχουν μείνει έχουμε ήδη μιλήσει μεταξύ μας. Και έχουμε δώσει ένα άτυπο όρκο, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι πρέπει να το καταφέρουμε φέτος και να δώσουμε τα πάντα για να το κάνουμε. Ξέρεις, δεν γνωρίζω αν έχεις ενημέρωση για αυτό που γίνανε στα προηγούμενα χρόνια. Κάτι παρόμοιο έγινε και πέρυσι. Τι θέλω να πω και πάει να το κάνει και ο Ιωνικός. Ότι κάθε χρόνο, αυτά τα τελευταία 8 έτη, ο Ηρακλής δημιουργεί σχετικά καλές ομάδες έως πολύ καλές ομάδες. Αλλά βρίσκεται πάντα μία ομάδα, μία με δύο ομάδες που ρίχνουν πολλά λεφτά στο μπάσκετ, έρχονται από το πουθενά. Και παραδείγματα μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Όπως ήταν ο Φάρος, όπως ήταν το Λαύριο, όπως ήταν ο Προμηθέας, όπως ήταν ο Κόρυβος, ο Ιωνικός τώρα, το Περιστέρι πέρυσι, που ξαφνικά ξεπροβάλλουν και κλέβουν αυτό που θέλει ο Ηρακλής να πετύχει. Σε εισαγωγικά το ρήμα για να μην παρεξηγηθώ. Πέφτουν δηλαδή πολλά χρήματα σε συγκεκριμένες ομάδες που έρχονται κατά κάποιο τρόπο ως πυρονεκτήματα και πυροτέχνημα και ο Ηρακλής την πατά κάθε φορά. Φέτος θα μπορέσει να μην την πατήσει, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά και ο κύριος Δρακόπουλος νομίζω έχει ξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα. Βεβαίως, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είμαι αρμόδιος, αλλά όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό και πέρυσι που ήμουν στην ομάδα, η ομάδα έδωσε τα πάντα. Μπορεί να υπήρχε λάθος χημεία, να υπήρχε λάθος σχεδιασμός, μπορεί να υπήρχαν πολλά λάθη. Αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το θέμα της αυταπάρνησης, της αυτοθυσίας και το να δίνουν τα πάντα οι παίκτες, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και θέλω να το ξέρει ο κόσμος. Και πολλοί δεν γνωρίζουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα για μένα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι στο παιχνίδι με την πάντα. Εγώ χτύπησα στη μέση μου στο εντός παιχνίδι. Για να παίξω στην πάντα έκανα 8 ενέσεις. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Δεν έγινε πολύ γνωστό. Έως καθόλου γνωστό. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά θέλω να το πω, να ξέρει ο κόσμος όσον αφορά την προσπάθεια. Δεν υπάρχει ούτε μισό το 100 που να μπορούσε να πει κάποιος ότι οι παίκτες δεν προσπάθησαν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ελπίζουμε φέτος να είναι η χρονιά μας. Μακάρι. Στο εύχομαι ολόψυχα. Αλήθεια, πότε μαζεύεστε? Ποια είναι η ημερομηνία? Η Δευτέρα, 20 μηνός. 20 μηνός, έτσι, για ιατρικά και μετά προπονήσεις. Σιγά σιγά, ναι, να μπούμε σε αριθμό. Με το καλό. Με το καλό να γνωρίσεις και τους νέους συμπαίκτες. Μακάρι να έρθουν και οι υπόλοιποι αυτές τις μέρες, ώστε να είστε κομπλέ, όπως λέμε, για να ξεκινήσετε προετοιμασία. Με υγεία πάνω απ' όλα, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Μάση, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κώστας Καγαρούδης από την περσινή σεζόν παραμένει. Ζήτω συγγνώμη που ξέχασα Αγγελακόπουλο και Καλαϊτζίδη πάνω στην κουβέντα.